Σε κεντρικό κινηματογράφο της Αθήνας έγινε η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Μακρόνισος» του Ηλία Γιαννακάκη και της Εύης Καραμπάτσου. Την προβολή παρακολούθησε ιδιαίτερα συγκινημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρλος Παπούλιας. Η ταινία έγινε πραγματικότητα με τη συνδρομή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ. Το ντοκιμαντέρ θα προβάλλεται από αύριο, 9 Απριλίου, στους κινηματογράφους Πτύπαλε και Έλλη. Ο ιερέας του τάγματος μας εδήλωσε ότι κακώς κάποιοι ισχυρίζονται ότι η αμακρόνισος είναι το Ντάχαο της Ελλάδος. Την ανθρώπινη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην κορύφωση του ελληνικού εμφυλίου στη Μακρόνισο καταγράφει το ομώνυμο ντοκιμαντέρ δύο νέων δημιουργών του Ηλία Γιαννακάκη και της Εύης Καραμπάτσου. Η ιδέα για τη Μακρόνισο προέκυψε από το γεγονός ότι ήταν μια ιστορία που έτρεχε, πίεζε ο χρόνος. Οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει, χρειαζόμασταν τους μάρτυρες που έζησαν τα γεγονότα, ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Και αυτό ήταν η κινητήριος δύναμη για να πούμε ότι πριν 10 χρόνια να καταπιαστούμε με την ιστορία της Μακρόνισου και να το κάνουμε ταινία. Ένα ξέφρενο κυνήγι πάνω στα βράχια της ακρογιαλιάς. Με ξυλοδερμούς, με χτυπήματα, με. Ένα κανονικό μακελιό. Για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ προηγήθηκε επταετής έρευνα που έφερε στο φως σπάνια έγγραφα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, κινηματογραφικό αρχιακό υλικό, αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν τα γεγονότα της εποχής εκείνης πάνω στο μαρτυρικό Ξερονήσι. Ήταν πολλές μαρτυρίες, ήταν πάνω από 60 ανθρώπων που πέρασαν από τη Μακρόνισο, κάποιες χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ταινία, οι υπόλοιπες μας βοήθησαν στην έρευνά μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας παρακολούθησε με ιδιαίτερη συγκίνηση την πρεμιέρα του βραβευμένου ντοκιμαντέρ Μακρόνισος που έγινε σε κεντρικό κινηματογράφο της Αθήνας. Παρόντες ήταν και πολλοί αγωνιστές από την εποχή εκείνη, καθώς και οι άνθρωποι που κατέθεσαν τις πολύτιμες μαρτυρίες τους. Το ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγός του οποίου είναι η ΕΡΤ, θα προβάλλεται από τις 9 Απριλίου στον κινηματογράφο Έλλη.